Στα τόμ ισχύει και για τα τρία μας τόμ, ή τέσσερα πόσα θα έχουμε, το ίδιο πράγμα. Ό,τι κουρδίσουμε στο πάνω δέρμα, κουρδίζουμε και κάτω. Θέλουμε τα δύο δέρματα να πάρονται ταυτόχρονα. Το πάνω δέρμα μας δίνει την νότα μας και με το κάτω δέρμα μπορούμε να δουλέψουμε λίγο τις ουρές. Πόσο μεγάλη ουρά θέλουμε και πόσο μικρή. Βασικό. Εφόσον έχουμε περάσει το δέρμα μας, σφίγγουμε πάλι με το χέρι τις απέναντι βίδες. Όσο πάνε. Και παίρνουμε πολύ μικρές στροφές. Πολύ λίγο. Μισή στροφή δηλαδή. Απέναντι. Γενικά στα τόμ μας θέλουμε να έχουμε σώμα, αρκετό. Ακούμε τώρα γύρω-γύρω. Βάζω το χέρι στο κέντρο για να αποφύγουμε να έχουμε δόνηση όλου του τυμπάνου. Έτσι ακούμε μόνο κοντά στη βίδα τι γίνεται. Απλά ακουμπάμε, δεν πατάμε. Ψηλότερο ήταν εδώ. Πολύ ωραία. Έχουμε μία νότα. Πάμε στο κάτω δέρμα. Πάλι το ίδιο πράγμα. Σε απέναντι, μέχρι εκεί που πάει το χέρι μας. Και εφόσον κάναμε μισή στροφή στο πάνω δέρμα, κάνουμε μισή και κάτω. Σε πολλή περίπτωση μπορεί να είναι πολύ μισή στροφή. Βλέπουμε, αν μας είναι πολύ σφιχτό, αν νιώθουμε πολύ σφιχτό το τόμ, μπορούμε να το χαλάσουμε κι άλλο, να κάνουμε 1/4 της στροφής. Ακούμε. Μία νότα. Τώρα, στο κάτω δέρμα, αν θέλουμε αυτή η ουρά να μην είναι τόσο μεγάλη, μπορούμε μία από τις βίδες μας να την ξεσφίξουμε εντελώς. Αυτό θα δημιουργήσει μία ουρά η οποία θα σβήνει πολύ γρήγορα, θα είναι ταου. Ας το ακούσουμε. Σβήνει πιο γρήγορα. Και πάλι ισχύει ό,τι και στο σνέρ, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ζελεδάκι. Μία νότα. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το κούρδισμα, θα κουρδιστούν όλα τα τόμ μας το ίδιο, όχι η ίδια νότα. Εφόσον ξεκινάμε από το πρώτο τόμ που είναι μικρότερο, και κάνουμε το ίδιο κουρδίσμα σε όλα, όσο πάει με το χέρι και από μισή στροφή. Αν κουρδίσουμε με αυτόν τον τρόπο όλα τα τόμ μας, και το μικρό και το floor tom και το mid,
τότε θα έχουν διαφορά μιας τρίτης. Μια τρίτη χαμηλότερα και μια τρίτη χαμηλότερα ακόμα το floor tom. Δοκιμάστε το.